Καλησπέρα, το Basket City Pixo. Θα παρακολουθήσουμε απόψε τον αγώνα μεταξύ των γυναικών με τις ομάδες Citro Energy και Πιπίνια. Πρώτη φάση του αγώνα είναι με του Citro Energy να έχουν την μπάλα. Θα γίνει το πρώτο λάθος, αλλά όχι, δεν θα ολοκληρωθεί. Σουτ θα είναι άστοχο, τα Πιπίνια θα πάρουν το αμυντικό rebound και θα τρέξουν στον ευθυασμό. Σουτ για δύο, είναι εύστοχη. Να πούμε λιγάκι τις συνθέσεις των γυναικών. Για τους Citro Energy έχουν κατέβει οι εξής γυναίκες. Είναι η Παπαδημητρίου η Μαρίλια, κατωπόδι Ελένη, Τόντι Ευαγγελία, Αδριανοπούλου Πόπη, Καούλη Μαρία, Πίστα Βασίλινα και το πρωτόπαπα Ιωάννα. Αυτή είναι η ομάδα που έχει κατεβάσει απόψε η Citro Energy. Από εκεί πέρα για τα Πιπίνια είναι η Λεκάκη Θάλια, η Λιοπούλου Κατερίνα, Φιλίπη Χριστιανά, Ασημαγοπούλου Ιωάννα. Κάνει τη φάση. Όλο το λιώμα. Γανώτη Μαρία, Καρακλή Άννα, Γεροδήμου Ευθυμία, Καβόλη Καλλιόπη και Γιαπαλάκη Λορένα. Ο σκόρες στο 2-2. Έχουμε βιασμό εδώ. Κάνει έστοχη με το νούμερο 12 η Καούλη Μαρίνα. Έστοχη. Να πούμε και τις πεντάδες. Για του Citro Energy είναι κατωπόδι Ελένη, Ντόντι, η Αδριανοπούλου, η Καούλη και η Πρωτόπαπα. Και για τα Πιπίνια είναι η Λιοπούλη Κατερίνα, Γανώτη Μαρία, Καρακλή, Άννα Καμπόλη Καλλιόπη και Γιαπαλάκη Λορένα. Έχουμε εδώ τον εφηδιασμό. Θα έχουμε airball με το νούμερο 8 τη Γανώτη. Ντόντι. Κάνετε λάθος. Ωραία, εδώ θα προτείνει, θα δώσει την μπάλα στη συμπέθειά της. Εύκολα εκεί. Κατωπόδι, θα σουτάρει, θα είναι άστοχη. Τα Πιπίνια με τα μαύρα. Σου για τρεις. Είναι άστοχοι. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί τα κορίτσια με τα μαύρα δεν έχουν περισσότερες νούμερα. Είναι πιο δύσκολο στο να πούμε και τα ονόματά τους. Θα μπει στην μπάλα εκεί υπεύθυνα τα Πιπίνια. Με το 69 η Πρωτόπαπα θα έχουμε πρώτη αλλαγή βασικά. Θα περάσει στον πάγκο με το νούμερο 7 η Κατωπόδι, στη θέση της η Ποθητού Ελένη και θα πάρει και το κατέβασμα της μπάλας. Ντόντι. Ωραία πάσα, το drive, το split out, με το νούμερο 12 για σούτ. Η Καούνη Μαρίνα θα είναι άστοχη. Γανώτη. Λάθος πάσα εδώ. Ωραία σκαστή πάσα. Ωραίο τελείωμα ανάποδο, θα είναι άστοχη. Θα ξαναπάρει το rebound, θα τη βγάλει την μπάλα έξω. Σου για δύο, θα είναι airball από την Πρωτόπαπα Ιωάννα. Το νούμερο 39. Αλλά θα έχουμε ξανά για δύο άστοχη. Είχαν την ευκαιρία εδώ να προηγηθούν. Μας κάνει να ισοφαρίσουν. Πολύ καλή σκέψη, καλή πάσα είναι αυτή. Το νούμερο 12 θα αστοχίσει η Καμπόλη. Θα
φυτού. Θα τριπλάρει, κρατάει την μπάλα στην Καούνη. Να δούμε τι θα την κυρίσει. Θα κλέψει εδώ πολύ 6-10 πόλη. Και έχουμε τον ευδιασμό. Θα τρέξει γρήγορα και θα κερδίσει και τις δύο βολές. Θα έχουμε το πρώτο time out. Επιστρέφουμε ξανά σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε. Έχουμε την πρώτη βολή. Θα είναι εύστοχη. Η Καραγκλή εξόρυξε και στις δύο. Έχουμε και αλλαγές. Την ομάδα από τα Βιτίνια. Μπήκανε στο αγωνιστικό χώρο η Γεωργίου Ευθυμία. Για Σημαντοπούλη Ιωάννα. Η Φιλίπη Χριστιανά. Θα πάμε την μπάλα, θα δώσει έξω στην Παπαδημητρίου. Θα γίνει το λάθος Φιλίππου. Ασφαγοπούλου, Φιλίππου ξανά. Γυροδήμου, εκεί θα κοπεί με φάουλ από την Καούνη Μαρίνα. Και στην πρώτη βολή, Γεροδήμου. Μία στις δύο. Καούνι. Θα επιχειρήσει τον drive. Θα φτάσει λίγο με τύχη ξανά η παρατηρία της. Θα κερδίσει το foul από το νούμερο 11 του Γεροδήμου και θα πάσει στις βολές. Καούνι Μαρίνα. Μέσα πρώτη. Θα στοχεί στη δεύτερη. Θα πάρει το rebound για Σμαγκοπούλου. Και θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει και μια βαθιά παλιά στην Καραγκλή. Θα στοχίσει εκεί. Δυσκολεύτηκε εκεί γιατί δέχτηκε μια πίεση από τον αντίπαλο. Μπήκε και το νούμερο 20. Η πίστα η Βασιλίνα. Θα είναι άστοχη η Βεκαούνη. Ασημαγοπούλου, ωραία προσπάθεια, θα τελειώσει εκεί. Δεν θα κάνει το χαρτί την μπάλα. Η πίστα θα στον Ιμπάου και θα κατεβάσει. Θα πασάρει. Θα έχουμε λάθος. Ναι, Καρακλή. Θα πετάξει μια βαθιά παλιά. Να την προλάβει. Μπίστα θα πάρει πάλι την κατοχή και θα δώσει στην ποθή του. Πρωτόπαπα θα πάρει το σκριν, θα περάσει, θα δώσει την πάσα. Ναι, πολύ όμορφη πάσα, πολύ να την δημιουργία. Και καλάθι για την Καούνη, τη Μαρίνα. 7-9. Όμορφη συνεργασία. Θα βγει η Καραγκλή, θα πάρει το σκριν από την Γεροδήμου, θα προσπαθεί να της περάσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει, η Καούνη θα πετάξει βαθιά στην Πρωτόπαπα. Θα σταματήσει ωραία, με τα μπλο θα είναι άστοχη. Καραγκλή, με πολύ δύναμη. Ωραία, θα δώσει υπόψη μου, με τα μπλο θα είναι άστοχη. Γεροδήμου θα ξαναδώσει την Καραγκλή που τρέχει συνεχόμενα. Άστοχη. Δημητρίου. Καούνι δεν θα σουτάρει. Παπαδημητρίου για δύο. Καούνι έξω.
Μαρίνια Παπαδημητρίου. Κάνει το 9 όλα. 2 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Με τις δύο ομάδες να έχουν από δύο προσωπικά φάουλ, έχει η Citro Energy και από και ένα μόνο τα πιπίνια. Δεν έχουν γίνει φάουλ μέχρι στιγμής. Σουτ! Έτσι το εκεί. Μιλεκάκι, Θάλια, ευστόχησε στο πρώτο κύπελο του αγώνα. Καόνι. Άννα άστοχη, δεν το θετικό rebound. Η Πρωτόπαπα θα περάσει και την μπάσα. Σουτ για δύο εμπίστα. Με πολύ γαμπύλη, Άννα άστοχη. Κατοχή όμως είναι ξανά για τη Citro Energy. Έχουμε και αλλαγές. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 9 η Ντόντι και με το νούμερο 7 η Κατοπόδη. Βγαίνει και το 69 και το 8 και είναι το πάπα του υποθετού. Ντόντι θα ζητήσει το screen, όχι θα το πάρει. Άχουμε το κλέψιμο. Πολύ ωραία προσπάθεια από την Καούνι. Πολύ δυνατή παίχτρια. Και θα κλέψει. Θα πάρει την κατέβατα της μπάλας. Θα δώσει και την μπάσα πολύ σωστή. Αν άστον και το νούμερο 7 για το πόδι. Έχουμε τα running gun παιχνίδι. Τρέχουν πολλοί ομάδες. Σούτια 2, νέα από ασίτ στην πίστα. Για Σκαγοπούλου. Παπαδημητρίου, συγγνώμη. Φίλιππου, θα δώσει στη γωνία κι άλλο σου κυριατής, είναι άστοχη αυτή τη στιγμή η Λεκάκου. Λεκάκη. Μόντι. Λεπτό, με 13-12 υπέρ των Citro Energy. Θα πιστεύω σε πολύ λίγο. Θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ακούει το κοστάρισμα και το γύρισμα, θα είναι άστοχη. Το rebound του Αδριανοπούλου. Τόντι. Καθόμαστε. Για δύο εύστοχοι και ξανά η Παπαδημητρίου με 6 πόντους. Λεκάκι στο κατέβασμα. Λιουμπούλου. Κανώτη. Σουτ για δύο στη λήξη του χρόνου, θα είναι άστοχη εδώ η Γιαγαλάκη, η Λορένα. Τόντι. 15-12 η Citro Energy. Το σκέφτεται, θα πάρει το σούτ και θα είναι έστοχη η Αδριανοπούλη η Πόπη. Θα δώσει έναν αέρα 6 πόντων, 18-12. Δεν θα το πάρει. Σουτ. Μέσα. Απαντάει με τη μία η Γανώτη. Στο σουτ 3 πόντων η Μαρία. Θα δώσει εδώ και την μπάλα στην Καμπόλη, θα σουτάρει, θα είναι άστοχη. Rebound για την Πρωτόπαπα. Η μπάλα θα πάει πάλι στην Τόντι που θα κατεβάσει και θα οργανώσει. Βλέπουμε με την πολύ καλή πίεση στο drive, εύστοχη στο lay-up.
η Λιοπούλου, η Κατερίνα. Πρωτόπαπα, θα πάρει το σκρίν εκεί. Δεν θα παίξει και το καιρό. Θα μείνει ψηλά με το νούμερο 10 η Αδρενοπούλου. Που ξέχανε το σκρίν. Τελειώνει ο χρόνος, δεν θα πάρει. Σαμαρέγγι τρίπλα. Λίγη επίθεση. Κόλλησε εκεί η ομάδα της Citro Energy. Άρχισε να πάρω την απόφαση, έπρεπε κάποιος να σουτάρει. Το 17. Γρανώτη. Θα πάρει εκεί το σκιν. Θα σταματήσει τη δίπλα. Θα δώσει έξω το σπίτι. Είναι το νούμερο 6 για Σημαγοπούλου. Ξανά Γρανώτη για 3. Είναι μέσα και αυτό. 3 μπροστά. Με την μπάλα στα χέρια, ξεκουράστηκε λιγάκι. Ξαναμπήκε, θα δει απέναντι πολύ όμορφα την Ντόντι. Η Ντόντι θα δει την πίστα. Πολύ καλή έξτρα πάσα, ωραία προσποίηση. Θα με το σουτ λογικά, ναι. Και για 2. Έστοχη. Η Πρωτόπαπα, πολύ ωραία φάση για την Citro Energy. Πολύ ομαδική δουλειά. Με πολλές πάσες. Όλο καλάθι. Καμπόλι. Σουτάρει και εκείνη είναι έστοχη. Με την Καβόλη να πετυχαίνει το πρώτο σκαλάθι. Σαούλη. Η πίστα θα κρατήσει την μπάλα. Από εκεί την πίεση βλέπει την πάσα. Α, η Πρωτόπαπα πήγε να περάσει με το ένα χέρι. Γρήγορη πάσα στην Αδριανοπούλου, αλλά δεν τα κατάφερε, ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα. Θα περάσει τον πάγκο η Γιόντι, θα ξαναπεράσει στον αγωνιστικό χώρο η Κατοπόδη. Καμπόλη. Γρανώτη. Δεν θα περάσει αυτή η πάσα και έχουμε το φάουλ. Πρώτο φάουλ για αυτή την περίοδο, 5 και 35 για τη λήξη του ημιχρόνου. Η ομάδα πιπτύνει αυτές τις πάσες στις μαχρινές για να πιάσει τον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Μέχρι στιγμής δεν τους έχουν αποφέρει καθού, δηλαδή δεν έχουν σκοράρει πολύ κάποιον τον τρόπο. Και πολύ λάθος δηλαδή η πάσα. Ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα, αλλά εκεί δεν θα τη συγκρατήσει με το νούμερο 11 η Γενοδήμου. Η μπάλα όμως είναι ξανά για τα Μπιπίνια. Λέψιμο. Λάθος πάσα εδώ. Από την Αδριανοπούλου. Γυροδήμου. Προσποίηση. Αδεχεί το φάουλ. Θα έχουμε τις δύο βολές. Δεν μετράει το καλάθι. Time out. Έχει το καλάθι, θα μάθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστρέψαμε, δεν θα έχουμε ούτε βολές. Το καλάθι δεν μέτρησε, παναφορά απ' έξω. Γανώτη θα δώσει στην Φιλίππου. Το σουτ θα είναι άστοχο. Rebound με το πόδι. Πάμε τη φάση. Θα έχουμε τώρα βολές. Θα κερδίσει η Ποτέτα Ιωάννα.
Γνωστό το Βιρτίνια, 22-20 μπήκαν μπροστά στο σκορ. Να πούμε λίγο γρήγορα τους πρώτους σκόρερ για τα Πιπίνια που αυτή τη στιγμή προηγούνται. Στους 8 είναι η Γανώτη, αφού έχει στοχίσει ήδη σε 2 τρίποντα, έχει 2 στα 3. Από εκεί πέρα Ηλιοπούλου και Καρακλή είναι στους 4 πόντους. Για τους Citro Energy στους 7 είναι η Καόνη Μαρίνα, είναι στις 2 και στους 6 η Παπαδημητρίου. Πολύ ωραία εδώ δημιουργία, πολύ όμορφη πάσα έξτρα εκεί από την Φιλίκου, με δεύτερη προσπάθεια και το Δήμο η Ευθυμία θα ευστοχίσει. Ωραία φάση. Ανενόχλητη περνάει μέσα, κάνει το drive. Έξτρα πάσα Καούνι. Δεν θα βάλει το καλάδι, θα κερδίσει τις δύο βολές. Έχει εδώ την ευκαιρία η Καούνι να μειώσει κάτω τη διαφορά. Είναι στο συν 3 τα Πιπίνια. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό match μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Πολύ ισορροπημένο. Να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Καόνια στοχή. Στο επιθετικό rebound για Αδριανοπούλου. Θα την ξαναβγάλει την μπάλα έξω. Για τρεις κατ' το πόδι. Καλό σουτ, είναι εύστοχο. Βάζει μπροστά την ομάδα της. Φιλίππου θα δώσει τη Γανώτη. Ξανά Φιλίππου. Είναι εκεί έτοιμη για να πάρει το σκρίνι η Γανώτη. Αντίθετα η Φιλίππου θα δώσει στην Καρακλή την άλλα που μόλις ξαναμπήκε στο αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε ένα σουτ για τρεις. Άστοχη μαχητικά εκεί πέρα η Γανώτη παίρνει το rebound. Όμορφα εδώ στη Φιλίππου. Θα χαθεί η μπάλα. Εφηλιασμό με την Καούνη. Πολύ όμορφη έξτρα πάσα. Έχουμε εδώ τι έχουμε. Φάουλ. Θα μπορούσε να είχαν τελειώσει τη φάση με νωρίτερα τα κορίτσια των Citro Energy. Έξτρα πάσα εκεί ίσως ήταν καλή. Βέβαια θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει τη φάση και προηγούμενη αθλήτρια. Σουτ για τρεις. Δεν θα κάνει το 2-2. Αλλά επιθετικό rebound. Δεν της κάνει τη χάρη και την κατσκαώνει η μπάλα. Γανώτη. Αμαρκάριστη εκεί, θα δώσει την μπάλα πάλι, ξανά. Άστοχη για Σμαγωφούλη Ιωάννα. Συνέχεια του μάτς 2-44. Για 2 είναι άστοχη. Παλιά που τους αρέσει, βγαίνει ο φιλιασμός και ναι, έχουμε τελείωμα της φάσης από την Καρακλή την Άννα, από πολύ όμορφη πάσα της Φιλίππου Χριστιάνα. Δεν θα ξαναπάρει την μπάλα εκεί από το πόδι. Κατ' το πόδι θα περάσει στο μπάγκο. Θα ξαναπάει στη θέση της με το νούμερο 8 υποθητού. Θα πάρει και τώρα την μπάλα. Θα είναι μόλι της, θα μαρκάρει, στη σουτάρει. Άστοχη, μαζέρια, Σιβακοπούλου το rebound και θα είναι και στο κατέβασμα. Πολύ ωραία προσπάθεια της Ασόνια Σιβακοπούλου. Θα είναι άστοχη, πάνω ψήφια για το rebound η ίδια. Καρακλή δεν τα κατάφερε, Καούνι θα δώσει την Κοτόπαπα, θα πιεστεί εκεί, ξανά είναι κατοχή για τα γορίτσια των Citro Energy. Παπαδημητρίου είναι στην επαναφορά, θα δώσει την Ποθητού. Παπαδημητρίου το σουτάκι που της αρέσει είναι άστοχη, Κοτόπαπα το rebound. Παλεύει και ανάμεσα από τρεις.
Γανώτη. Καλακλή. Για δύο δεν το σκέφτεται καθόλου. Και καλά κάνει το αποτελέσμα του, είναι εύστοχη. Θα έχουμε και αλλαγές. Είναι άστοχη η Αδριανοπούλη Πόπη. Λιοπούλιο στο κατέβασμα στη Γανώτη. Ωραία πάσα στη Γανώτη, πάρα πολύ όμορφη πάσα. Είναι εύστοχη η Γιαπαλάκη. Πολύ ωραία πάσα εδώ. Την έβγαλε φάτσα με το γαλάφι και εδώ να στόχισε. Στόχισε εκεί εύκολα. Κλειστεί εκεί υποχρηστού και έχουμε βελάκι, τζάμπολ. Είναι ξανά η κατοχή για του Citro Energy. Γανώτη. Θα πάρει και την μπάλα για παλάκι, ξανά στη Γιαννιώτη, θα προσποιηθεί, δεν θα σουτάρει, ψάχνει την πάσα. Καρακλή, θα αστοχίσει, λόμπον. Έχουμε το time out, 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Δεν θα... φύγουμε, θα παραμένουμε συνδεμένοι, ας πούμε λίγο τους πόντους. Στους 8 πόντους είναι η Γανώτη Μαρία και είναι και η πρώτη σκόρη του αγώνα μέχρι στιγμής. Από εκεί πέρα 7 έχει για τους Citro Energy η Καόνη Μαρίνα. Βασικά συγγνώμη, δεν έχουν και ανανεωθεί ακόμα. Τώρα ανανεώθηκε. 26-30 μπροστά είναι τα πιπίνια. Να ξαναπούμε λίγο. Η Καρακλή με το σκόρι με 8, όπως και η Γανώτη Μαρίνα, Μαρία με 8. 8 και η Καόνη Μαρίνα. 6 η Αδριανοπούλου Πόρτη. Και η Παπαδημητρίου έχει από 6 πόντους. Είπαμε λιγάκι εντάκι. Αυτή που μου σκοράει τα πιο πολλά γαλάφια. Και επιστρέφουμε ξανά μετά το time out. Να δούμε. Για να δούμε, υπάρχει εδώ λιγάκι. Να έκανα λίγα το μάτς. Άλλα, θα κλειστεί. Πολύ καλή άμυνα. Πάλι. Δεν θα έχουμε σούτ. Εκπρόθεσμο ενώ. Λήξη ημιχρόνου. 26-30 μπροστά τα πιφτήλια. Επιστρέφουμε ξανά μετά το ημίχρονο. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Με τα πιπίνια να έχουν μπάλα. Πρώτη φάση. Θα είναι άστοχη, θα πάρει ίδια το αρχιδικό rebound. Έξω για 3. Η Γανώτη
μετά την μπροστά της Ιλιοπούλου, Παστόκησε, πήρε γλυκό rebound και είχε τελική assist. 26-32, κλέβει και με το νούμερο 6 για Σφαγοπούλου, θα πάει και δυναμικά στη διείσδυση. Goal foul, πολύ ωραία προσπάθεια, ολοκλήρωσε το κλέψιμό της. Καλάθι και φάουλ, διευρύνει τη διαφορά. Έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη φορά που, βασικά η πρώτη στιγμή του αγώνα που έχουμε μια διαφορά 8 πόντων. Δηλαδή μεγαλύτερη διαφορά. Δεν θα τη διευρύνει άλλο. Καόνι Μαρίνα είναι την μπάλα, θα δώσει την πρώτη. Με ταυλό, ωραίο τελείωμα. Ηλιοπούλου στο Λιμπάου, θα βγάλει πάλι έξω του Γιαννότη. Προσπίση για τρεις. Καρακλή θα ήταν άστοχη. Αδριανοπούλου. Άρεσε για τρεις, πολύ καλό σου, είναι εύστοχη. Κατεβάζει διαφορά. Για 4-4. Λιοπούλου. Θα ποστάρει εκεί, θα πάρει, θα γυρίσει το κορμί της και θα πάρει και τις δύο βολές. Έχουμε και αλλαγή, θα περάσει η Λεκάκη στον αγωνιστικό χώρο. Θα βγει η Καρακλή Άννα, η Λιοπούλου στις βολές. Θα εξεργεί στην πρώτη. Άστοιχη στην τέσσερι. Προσπαθήσει εκεί να κλέψει το rebound το θετικό. Και παραλίγο να κάνει καλό κλέψιμο, αλλά δεν τα καταφέρνει εδώ η Σμαγκοπούλου, που είναι πολύ μαχήτρια. Εδώ η Μαρίνα, η Καόνι θα είναι άστοχη. Καμπόνι θα τρέξει. Σμαγκοπούλου, ωραία, πάρα πολύ ωραία πάσα. Ωραία συνεργασία, ο Λιοπούλου σκοράρει. 37-31, 7-40 για τη λήξη του τρίτου μεγαλέπτου. Θα βγει Καμπόλη πάρα πολύ έξυπνα, θα κλέψει. Πολύ ωραία προσπάθεια. Τρεις. Θα είναι άστοχη πάλι, πολύ μαχητικά εδώ. Στο θετικό rebound τη Λεκάκη. Ξανά η Καμπόλη, έχει χώρο. Θα περάσει πάρα πολύ, πολύ όμορφη πάσα. Δεν θα κάνει τη χάρη της Λιοπούλου η μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια, αστοχή τρίτη. Θα πάρει τις βολές. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ. Δεν θα παράτησε η Λιοπούλου. Έκανε εκεί πάρτι σε αυτή τη φάση. Κάτω από το καλάθι. Παίρνοντας 3 επιθετικά rebound. Αστόχησε. Αλλά κέρδισε το φάουλ. 2 βολές για την ίδια. Πάνε άστοχη στην πρώτη. Άστοχη στη δεύτερη. Δεν ολοκληρώνει με κάποιο πόντο αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Κοτώ Παπαγιώνα. Καούνι. Θα πάρει το σκοτ Γκόντι. Θα τη βγάλει έξω την μπάλα στο το πόδι. Θα περάσει και το πόδι, θα τελειώσει τη φάση. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασε την baseline, ευστόχησε. Σημαγοπούλου. Διπλό σκριν πάνω στην κορφή της ρακέτας. Θα σταματήσει και θα σκουτάρει, θα είναι άστοχη. Την κοτόπα πάνω στο λιπάου. Θα πιεστεί λιγάκι, αλλά εύκολα θα δώσει την Καούνι. Η Καούνι θα πάει στο coast to coast. Αστοχή. Θα περάσει αυτή η πάσα. Γανώτη. Ψύχρεμα. Σημαγοπούλου για τρεις. Όχι Σημαγοπούλου, συγγνώμη.
Αγιοπούλου. Με συγχωρείτε, είναι άσοχη. Θα έχουμε αλλαγές. Θα περάσει στον πάγκο η Λιοπούλου με πάρα πολύ καλή προσφορά στον αγώνα. Η Λιοπούλου. 7 πόντους. 7 rebound. Τα 5 επιθετικά. Λέβει εδώ. Λεκάκι. Αλλά θα σταματήσει να τρέξει μόνη της στον εκβιασμό. Θα προτιμήσει ένα σετ παιχνίδι. Τώρα η Ασημαγοπούλου θα περάσει μέσα στη Γεροδήμου. Πάλι έξω στη Γανώτη. Ωραία από την περιοχή θα περάσει. Πίσω από ακουμπάει Στεφάνη. Ξανά όμως ίδιο το rebound. Για τρεις είναι άστο Λεκάκι. Κακή πάσα για τους Citro Energy. Ασημαγοπούλου προσπάθεια. Goal foul. Κακή πάσα εδώ για τη Citro Energy. Δώσαν την μπάλα εύκολα στους αντιπάλους. Και αυτό για ως κόστος θα δεχτούν το καλάθι. Και να έχουν τη βολή, τον goal foul δηλαδή τα πιπίνια. Ασημαγοπούλου Ιωάννα. Συνέχισε την βολή. Για το έμεσο τρίποντο. Δεν θα είναι εύστοχη. Καόλου στην πίστα. Δεν θα είναι εύστοχη. Γεροδήμου πήρε το ριμπάου. Και στο κατέβασμα είναι η Λεκάκη. Ωραία, θα περάσουμε την μπάλα στη Γιαπαλάκη. Θα τη βγάλει όμως η Γιαπαλάκη πάλι έτσι στην Γανώτη. Γιαπαλάκη. Ωραία εδώ, δεν θα γυρίσει το κορμί της. Θα κλειστεί πάλι έξω η Γιαπαλάκη. Για δύο στη λήξη του χρόνου είναι εύστοχη η Λορένα Γιαπαλάκη. Θα συγκρατήσουν την μπάλα στο Energy. Καούνι στην πίστα. Αντίθετα προς την πήγε. Προς την πάσα. Λήξη χρόνου. Και καλή άμυνα για τα πιπίνια, αλλά και κακή πτυχική συνεννόηση για τα κορίτσια του Citro Energy. Θα έχουμε time out. Θα επιστρέψουμε πάλι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Στρέψαμε. Φιλίππου στο κατέβασμα, 4 λεπτά για τη λήξη. Δήμου. Έστω και για δύο εδώ η Λεκάκη Χάλια. 33-43, για πάνω στους 10 στη μέγιστη τιμή της. Πίνια αρχίζουν και ξεφεύγουν στο σκορ. Εύστοχη είναι το νούμερο 5 του Παπαδημητρίου. Να δούμε αν μπορεί να κατεβάσει την διαφορά. Δεν είναι μεγάλη. Προς Θεού. Απλά σε αυτή την τρίτη περίοδο τα πιπίνια έχουν μπει πολύ πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά. Παίζουν πιο σωστό μπάσκετ. Και δίζει το φάουλ για Παλάκη που εκεί έχει το πλεονέκτημα κάτω από το καλάθι. Το ψηλιπέκτρια. Να δούμε αν θα είναι και εύστοχη. Θα στοχίσει αριστερό κύρας για Παλάκη. Δύο, άστοχη, ίδια στο διπάου. Θα κοφεί ξανά η ίδια η πίστα. Θα κάνει την μπάλα έξω το φυτού. Κακή πάσα στο φυτού. Η Γανώτη στο κατέβασμα. Φιλίππου το σκέφτεται, δεν το παίρνει το σουτ. Θα μπω στην Γεροδήμου. Θα κλειστεί, κλέβει η πίστα. Να δούμε τώρα μόνο και στον εκβιασμό. Εύκολα θα ευστοχίσει. Σκοράρει την πίστα η Βασιλίνα του Βόλου της Καλάφη.
στους 6 διαφορά. Τα πιπίνια δεν μπορούν να κρατήσουν αυτή τη διαφορά των 10 πόντων. Αστοχή. Πάρα θα βγει έξω. Πιπίνια πάλι έχουν κατοχή. Κοφιτού εδώ θα τρέξει. Πολύ κακή η Κοφιτού. Θα μπει και στο γαλάτι κοντά. Θα στοχίσει με ταυλό. Μην άστοχη στο rebound του Γεωργίου. Να πούσε και ο Energy. Επιστρέφουν από τις 10 στους 3. Πάρα πολύ λίγο, με ένα σερί 7-0. Λεκάκι στο airball. Ποφιτού θα τρέξει την μπάλα. Θα τελειώσει και μόλις τη φάση, αλλά άσχημα. Θα έχουμε εδώ τις αλλαγές. Θα περάσει τον πάγκο του Ποθητού που λογικά θα κουράστηκε η κοπέλα. Μπήκε θέση της ή θα το πόδι Ελένη. Άστοχη. Να δούμε καθένας τώρα. Σε ένα μαρκάρι στο τύπο τον Άστοχη Γανώτη. Επιθετικό rebound του Λεκάκη. Γανώτη θα προσποιηθεί πολύ ωραία για δύο. Πατούσε Λεκάκη. Γκάουνι στο rebound. Θα κατεβάσει κιόλας. Θα το πόδι. Ωραία πάρα στην πίστα. Ναι. Ωραία δημιουργία. Θα γυρίσουν την μπάλα τα παιχνίδια. Κάνει πάσα για δύο. Δεν θα είναι εύστοχη. Η Καούλη rebound τρέχει. Η κατοπόδι. Ωραία στην πίστα. Θα τελειώσει η πίστα. Αστοχή rebound πάλι πάνω στο παιχνίδι. Θα δώσει η πίστα γρήγορα την μπάλα. Rebound ξανά. Τελείωμα. Φάουλ. Κερδίζει τις δύο βολές. Η κατοπόδι Ελένη. Και εδώ έχουν την ευκαιρία. 27 δευτερόλεπτα από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Είναι εσωφαρίσουν ή να περάσουν ακόμα και μπροστά τα κορίτσια των Citro Energy που ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο στην αρχή θεωρούσαν λίγο να έχουν κολλήσει και στο φυσικό παιχνίδι και στο αμυντικό. Τα τελευταία 3 λεπτά όπως 4 κάναν την αντεπίθεσή τους αφού βρισκόντουσαν πίσω με 10 πόντους, φτάσαν μέχρι εκεί και τώρα εσωφαρίζουν γιατί ήταν εύστοχοι στην πρώτη βολή. Αστοχή στη δεύτερη και έχουμε πάλι ένα παιχνίδι. Ισοπαλία, 43 όλα. Λογικά μία επίθεση ολόκληρη θα δοκιμάσουν τα πιπίνια. Πάμε να πάει στην ψηλή. Κάνε άστοχη για παλάκι. Και 11 δρόμετρα. Πίστα. Θα σταματήσει το σουτάρι, άστοχη. Rebound. Και λογικά θα τελειώσει το μεγάλο. Για να δούμε, θα έχουμε σουτ. Μακρινό σουτ. Δεν θα εστοχίσει εδώ η Γανώτη. Λήξη του δεκαλέπτου, 43 όλα, επιστρέφουμε για ένα συναρπαστικό τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο ενός συναρπαστικού μάτς. Τα πιπίνια έχουν την κατοχή και την επίθεση την πρώτη αυτού του δεκαλέπτου. Ωραία πάσα. Πάνε άστοχη εδώ η Ασημαδοπούλου. Δώσει την μπάλα εδώ στον Λιοπούλου, θα τελειώσει τη φάση, είναι άστοχη. Δεν θα πάρει το rebound. Καόνι. Θα ηρεμήσει μια εδώ τη φάση για να δούμε.
φάουλ τώρα εδώ ή κατ' πόδι η Ελένη. Κοτόπαπα, κατ' πόδι. Καμπλό, χαλά άστοχη. Η Γανώτη πόδι φάουλ. Πρώτη σκόρη για την ομάδα του Γανώτη με 10 πόντους. Αντίθετα και του Citro Energy είναι πρώτη σκόρη με το νούμερο 12 και το νούμερο 10 η Άδρια Νοπούλου που τη 12. Άσου του Γανώτη, πρωτόπαπα στο μακρινό rebound, θα τρέξει σε φυλιασμό. Ωραία θα γυρίσει το κορμί της. Θα δώσει και την μπάλα αντίθετα. Σταματάει δύο, καλό σου ήταν, είναι άστοχη. Η Καβόλη Καλλιόπη, η Ριφάουλ, θα κατεβάσει κιόλας. Για να δούμε. Σταματάει και σουτάρει. Ριφάουλ την Καβόλη. Έρμπολ εδώ. Για την Καλλιοπόδη Ελένη. Έχουμε αλλαγές για την ομάδα του Citro Energy. Μπήκε η Ντόντι, η Ευαγγελία. Για του Citro Energy 12 πόντους η Αδριανοπούλου και 10 rebound. Ακόμα η Καούνη έχει 8 και πήρε με 9 rebound. Και η Παπαδημητρή η Μαρίλια για αυτή με 8 πόντους, 4 rebound. Και τα κορίτσια εδώ και τα πιπίνια. Πρώτη σκορ είπαμε είναι η Γανώτη με 10 και έχει και 8 rebound. Ωραία πάσα για όλη τη φάση. Έτσι το έχει για 2 η Ντόντι μπροστά η Citro Energy. Ο Πούλιο και στα πόντους με 7 rebound. Η Γανώτη με 10 πόντους και 8 rebound, το είπαμε. Και η Καρακλιά να έχει μείνει 8 πόντους. Έτσι πάμε λίγα το πρώτο σκόρε. Rebound για την Ντόντι. Θα τρέξει την μπάλα, θα δώσει τη μακρινή πάσα. Η Κοντόπαβα θα κόψει την τρίπλα της. Ντόντι για 2, ναι. Στα 47-43 συνεχίζεται το σερί. Έχουμε time-out και πιστεύουμε πάλι σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε. 7 λεπτά για τη λήξη παιχνιδιού. Στο κατέβασμα τα μπόλες του Έντι. Καούνι, ωραία πάσα. Καλάβει εδώ με ταυλό. Η κατεπόδη Ελένη τελειώνει τη φάση. Δύσκολο τελείωμα γιατί δεχόταν πίεση. Απόλυτο να δώσει στην Λεκάκη. Ο Γανώτη για 3. Είναι άστοχη. Θα κλέψει. Θα διεκδικούν την πάσα. Citro Energy, τα γόρτια έχουν την πάσα. Τι καλά. Ντόντι ψήφιρεμα έξω. Θα κλέψει την Γανώτη. Θα δώσει την Αστυνακοπούλου. Γανώτη. Ωραία την baseline, ωραίο γύρισμα, πολύ, πολύ ωραίο καλάθι. Από την Γανώτη Μαρία, την πρώτη σκόρη της ομάδας της. 12. Πρώτη ακλής. Ξανά, δεν θα ευστοχίσει, Καόλη στο λιμάου. Θα δώσει εδώ. Πολύ, πολύ όμως προσπάθεια. Ωραίο καλάκι, ξανά από την κατωπόλη την Ελένη. Που έχει βάλει 6 πόντους, το τελευταίο δεκάλεπτο. Στους 10 προσωπικούς της.
Πάρει το φάουλ τώρα εδώ η Καμπόλη. Yeah. 51-45. Η Citro Energy από εκεί που βρέθηκαν να χάνουν στους 10 με μία αντιπίθεση. Φτάσαν να προηγούνται τώρα αυτές με 6. Λεκάκι. Συναντήσατε θα πετάξει την μπάλα. Πίστα άστοχη. Κάνει και ξεπαντήσει πίσω το καλάβι. Έκανε πολύ ωραία φάση πραγματικά. Βλέπουνε Καούνι. Απ' το καλάβι. Άστοχη Καούνι στο rebound. Θα τελειώσει εκείνη είναι 53-40 από εδώ. Μπροστά τα κορίτσια. Θα τελειώσει βασικά από τα time out, πιστεύουμε σε λίγο. Πιστέψαμε μετά το time out. Θέσαμε μετά τη λήξη να δούμε αν τα πιπίνια θα μπορούν να αντιδράσουν. Airball πάντως ο σούτ της Γανώτη. Καόλη. Το πόδι λένε. Έχουμε τώρα μια διακοπή. Το πόδι ξανά και το Παπαϊωάννα. Αφήνει την πίστα την ξανά κατά το πόδι για δύο ελάχιστοι. Στο κουτικό ριμπάουν την πίστα. Ας την μπάλα εκεί. Τα πόλη. Αντεχτεί και το κόψιμο από την Καουνά. Θα πετάξει πολύ έξυπνα η Καουνά μπροστά στην πολύ γρήγορη κατωπόδι. Θα την κερδίσει την μπάλα και πολύ εδώ άνετα η Πρωτόπαπα Ιωάννα σκοράρει διαφορά στους 10. Στο τέταρτο δεκάλεπτο να για 3 Λεκάκι, πάνω που θα έλεγα ότι για 7,5 λεπτά περίπου είχαν σκοράρει μόνο 2 πόντους η ομάδα Πιπίνια. Τώρα αντίκειται το τρίποντο για τη Λεκάκη που θα τονώσει τη ψυχολογία της ομάδας. Να που κλέβει Ασφακοπούλου. Έχουμε το φάουλ. Καλό φάουλ θεωρώ. Θα βγαίνει μόνο του συνεδριασμό. 2 και 32, 55-48 στους 7. Να δούμε αν τα πιπίνια δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Οι 7 πόντους στο μπάσκετ για 2,5 λεπτά είναι... δεν είναι τίποτα. Να δούμε. Ανώτη μόλις το σούτ είναι άστοχη. Καουνά και άλλο rebound. Καούνι βασικά συγγνώμη. Όχι Καουνά, Καούνι. Στο φυτού. Φυσί εκεί. Και δίνει το φάουλ η Αδριανοπούλου που είναι στους 12 πόντους με 3 στα 3 τρίποντα, 1 στα 1 τρίποντα και 5 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση. Έχει ξεχωρίσει όπως και η κατωπόδη και η Καούνι. Η Καούνι πολύ καλή. Για τρεις μεγάλο
τρίποντο. Μεγάλο τρίποντο. Η διαφορά πάλι στους 4, έχουμε time out. Θα λέμε πάλι σε πολύ λίγο. Ξανά εδώ. Δόντι στην επαναφορά, δυσκολεύτηκε λίγο. Καούνι, θα στήσει το πίτ. Το σκιν βασικά του Αδρενοπούλου. Θα περάσει, όχι. Ο Βιτού. Έχασε πάλι. Καούνι. Πολύ ωραία πάσα η Καούνι. Αστοχή. Δεν θα κερδίσει το φάουλ. Για Αδρενοπούλου θα μπορούσε εκεί να είχε βάλει ένα γαλάφι. Θα ήταν σημαντικό. Για τη στιγμή του μάτς. Τίποτε. Άστο, ήταν εκεί η Καμπόλη. Άνετε με αυτό. Φάουλ. Καμπόλη. Δόθηκε φάουλ στην Καμπόλη. Οι ομάδες δεν έχουν συμβιώσει σημαντικά. Πολύ μία φάουλ. Έχουν από δύο φάουλ κάθε ομάδα. Τίποτα. Ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Η κατωπόδη η Ελένη που πήρε τις ανάσες. Καούνι. Παπαδημητρίου. Πάλι για το πόδι. Παπαδημητρίου. Άστον κύριε εδώ. Για το πόδι. Γανώτη. Γανώτη. Κομβική στο παιχνίδι. Της ομάδας του Πίνια. Το κοστάρισμα. Δεν θα καταφέρει να καλά. Έχουμε φάουλ. Πήρε το ψωτικό rebound την ίδια. Η γυροδήμου ευθυμία θα κερδίσει και τις δύο βολές. 46 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Να δούμε πώς θα καταλήξει το παιχνίδι. Πραγματικά, αν ευστοχίσει και αυτές τις δύο, θα μειωθεί ακόμα παραπάνω. Άστο και στην πρώτη. Χάθηκε εδώ μια ευκαιρία για να μειώσουν, θα περάσει και στον πάγκο η Γεροδήμου, θα μπει η Λιοπούλου, θα είναι πολύ καλή. Πέρασε το κέντρο, το Τόπαπα. Παντελικρίνη, το Τόπαπα πάλι. Καούνι, ωραία, θα δει την μπάλα πάλι. Και φάω και βολές. Ωραία συνεργασία Καούνι και Αδριανοπούλου. Πέρασε Αδριανοπούλου την κατάλληλη στιγμή στο κόψιμο της Καούνι την μπάλα. Και η Καούνι Μαρίνα θα έχει τη δυνατότητα να βάλει κάποιο, να βάλει κάποια βολή. Απ' έξω. Μπορεί κανένα έτσι. Μου φάνηκε ότι ήταν βολές, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Παρά αυτά η Καούνι θα σκοράρει. Τρίποντο στην Καμπόλη, τρίποντο, ναι! Καμπόλη Καλλιώτη, μεγάλο τρίποντο, 20 δευτερόλεπτα, 57-54, βλέπει Καμπόλη, πάλι είναι για τους Citroën Energy η μπάλα, εκεί που λέγαμε ότι μπορεί να τελείωσε το μάτσι, Καμπόλη έβαλε το τρίποντο, ξανά στο παιχνίδι, τα πιθύνια, πάλι Citroën Energy, 15 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε ματσάρα. Καούνι, τρομερά θα δώσει. Και ναι, τρομερή φάση. Καούνι θα δώσει το κόψιμο με τη μία στην κατωπόδη την Ελένη. Και έχουμε το καλάθι. Και time out. 12 δευτερόλεπτα. Θα διακόψουμε τη σύνδεση και πιστεύουμε πάλι σε πολύ λίγο. Στρέψαμε. Τελευταία 12 λεπτά του αγώνα. Να δούμε αν θα έχουν κάποιο καλάθι τώρα από την Πίνια. Ασημακοπούλου θα σουτάρει για τρεις. Θα είναι άστοχη. Μαζεύει το rebound. Άστοχη. Αμυντικό rebound εδώ από την Αδριανοπούλου την Πόπη και τελειώνει το μάτς. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 59-54. Citro Energy θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες γιατί μας δώσαν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ δυνατό. Με ανατροπές, ήταν πολύ όμορφο παιχνίδι. Καλή συνέχεια και στις δύο, καλό βράδυ από το Basket City.